Λοιπόν, καλησπέρα σας, εντάξει. Έχω πάψει πλέον να λέω ότι είμαστε εδώ σε ένα ακόμα ένα βίντεο μετά από ένα μήνα. Περνάνε οι μήνες, περνάω καιρό, εγώ δεν επιστρέφω ποτέ. Επέστρεψα τώρα. Okay. Λοιπόν, δεν θα ξαναπώ ότι θα έχουμε όμως βίντεο, γιατί βγαίνω και πες ψεύθρα, όχι τίποτα άλλο. Okay. Λοιπόν, μου ήρθε μια ιδέα που σκέφτηκα να ξεκινήσω και να σας την πω και από εδώ αλλά και από το Instagram και λέω να την ξεκινήσω από σήμερα και η ιδέα μου είναι μ' αρέσουν γενικότερα βασικά οι ταινίες, οι σειρές, βλέπω αρκετές, κάνει και ρήμο. Σκέφτηκα ότι εφόσον μου αρέσουν οι ταινίες και γενικότερα οι σειρές και μου αρέσει και η ψυχολογία και μου αρέσει και η ανάλυση και δόσεις του εκεί, εγώ είπα να ξεκινήσω κάτι που το σκεφτόμουν εδώ και καιρό, αλλά δεν το είχα εξελαστεί ακριβώς για να σας το θέσω και να σας το δώσω, να το καταλάβετε κι εσείς. Εγώ γενικότερα όταν πάω στο σινεμά ή όταν βλέπω μια σειρά, επηρεάζομαι τρομερά. Δεν νομίζω να είμαι μόνη βέβαια, αλλά επηρεάζομαι πάρα πολύ. Δηλαδή μετά κάθομαι και σκέφτομαι πάρα πολύ το τι έγινε και γιατί έγινε έτσι. Και το κυριότερο βασικά είναι ότι συνήθως προσπαθώ να φέρω αυτά που γίνονται στις ταινίες στην πραγματικότητα. Εν τω μεταξύ αυτό κάπως ονομάζεται και έχω ξεχάσει τώρα πώς ονομάζεται. Πραγματικά θα το βάλω κάπου εδώ αν το βρω. Το κάναμε και στο μάθημα της φιλοσοφίας αλλά το ξέχασα. Είναι όταν στην ουσία τις ταινίες, ενώ βλέπουμε μια ταινία, εκείνη τη στιγμή συνήθως τα φέρνουμε και στην πραγματικότητα αυτά που συμβαίνουν. Αυτό κάπως ονομάζεται, ενώ δεν θα πρέπει να το κάνουμε γιατί εκείνη τη στιγμή βλέπουμε ταινία και στην ουσία είναι κάτι ψεύτικο και όσο πραγματικό και να μας μοιάζει, δεν είναι. Δυστυχώς. Και ναι, και συνήθως μετά μου αρέσει πάρα πολύ να συζητάω τι γίνεται και γιατί έγινε αυτό και προσπαθώ να φέρω και να πω ότι και στην πραγματική ζωή θα μπορούσε να γίνει έτσι και μιλάω αυτό το κάνω σε κάθε ταινία, δεν πάνε και η πιο φανταστική. Δηλαδή, πάντα νιώθω ότι υπάρχει μέσα ένα κομμάτι, ένα μήνυμα που θέλω να σου περάσει η κάθε ταινία για τη ζωή σου. Έτσι, σκέφτηκα να ξεκινήσω μία σειρά εδώ, η οποία θα μου αρέσει πάρα πολύ, θεωρώ, και θέλω να την προσπαθώ να την ξεκινάω μόνη μου. Και αν έχει προφανώς μετά έτσι σας αρέσει και όλα αυτά, προφανώς θα τη συνεχίσω και θα μου αρέσει ακόμα περισσότερο σίγουρα να έχω και επικοινωνία με εσάς. Και στην ουσία θα παίρνουμε ταινίες και σειρές και θα γίνεται μία ψυχανάλυση. Θα γίνεται μία. Ένα ψυχολογικό έτσι πράγμα που θα λέμε τι μηνύματα μας περνάει στην πραγματικότητα, ας πούμε, αυτή η ταινία ή αυτή η σειρά, τι μας έμαθε, τι μου έδωσε εμένα και προφανώς από ένα σημείο και μετά, αν θα υπάρχει κινητικότητα στο κανάλι και γενικότερα, θα επιλέγετε κι εσείς ποια θα είναι η επόμενη σειρά ή η επόμενη ταινία που είτε θα τη βλέπω, αν μου έχετε να μου προτείνετε κάτι θα τη βλέπω και μετά θα προφανώς θα ετοιμάζω ένα σενάριο και θα σας λέω ας πούμε εγώ τι πήρα και τι σκέψεις μου δημιούργησε και τι προβληματισμούς και τι μας έμαθα αυτή η ταινία και τι μου πέρασε εμένα και όλα αυτά. Βασικά είχα σκεφτεί να ξεκινήσω σήμερα από τα φιλαράκια. Τελικά όμως επειδή θέλει περισσότερη δουλειά, είναι μια σειρά η οποία θεωρώ έχει να σου δώσει πάρα πολλά. Είπα τελικά να μην ξεκινήσω από αυτή και θα κάνω μια καλή προετοιμασία για να πω γενικότερα τι μου δίνει και σιγά σιγά θα το εξελίσω προφανώς αυτό το πράγμα και αυτή τη σειρά βίντεο και είπα να ξεκινήσω από μια ταινία που μέσα σε εισαγωγικά είναι κάτι πιο εύκολο από ότι μια σειρά που ας πούμε είναι 12 σεζόν, 6 σεζόν και λίγο έχει πολλά πράγματα και θέλει περισσότερη δουλειά. Έτσι είπα να ξεκινήσω από το La La Land που το έχω ξαναναφέρει εδώ πέρα, έχω βάλει πολλές φορές και soundtrack σε διάφορα εδώ πέρα βίντεο μου, έχω μιλήσει ξανά γι' αυτό και είπα επειδή μου αρέσει πολύ σαν ταινία να ξεκινήσω από αυτή και σιγά σιγά προφανώς δεν έχω θέμα, θα πηγαίνει από κάθε είδους σειράς ή ταινίας, στην αρχή προφανώς θα είναι με πράγματα έτσι που έχω δει και σιγά σιγά θα εξελίσσεται. Αν δεν έχετε δει, είναι στην ουσία ένα musical το οποίο δεν είναι τέρμα musical, δηλαδή είναι προφανώς musical, αλλά προφανώς υπάρχουν και στιγμές και μια ροή βασικά και είναι musical, αλλά στην ουσία υπάρχει μια ροή, μια ιστορία, είναι λίγο ρομάντζο, αλλά ταυτόχρονα και δράμα. Και στην ουσία έχει μια διαφορά από τα υπόλοιπα ρομάντζα. Στην ουσία έχουμε την πρωταγωνίστρια η οποία προσπαθεί να γίνει ηθοποιός, να ανέβει ψηλά
και όλα αυτά. Απ' την άλλη είναι και ο πιανίστας. Θα τα λέω έτσι τώρα, δεν θα λέω ονόματα. Για κάποιους που δεν την έχουν δει, ας πούμε, δεν θα πω και. Βασικά θα γίνονται λίγα spoiler, αλλά θα βάζω κάτι spoiler alert. Ναι, άμα δεν έχετε την ταινία, όντως θα είναι λίγο περίεργο να πάρετε από εδώ τα spoiler. Άρα πρέπει να βγαίνει μια ενημέρωση. Και στην ουσία ξεκινάει κάπως έτσι. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, ερωτεύονται στην ουσία και αρχίζει και μας δείχνει πώς γενικότερα διαδραματίζεται έτσι η σχέση τους και τι γίνεται και τι συμβαίνει μέσα ο καθένας από τη δική του ζωή και τη δική του πλευρά. Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη τώρα της ταινίας. Και τώρα θα περάσω στο κομμάτι του τι ένιωσα εγώ από κάποια συγκεκριμένα πράγματα που θεωρώ ότι αυτή η ταινία περνάει. Πέρα από το να κρίνω, που έχω ακούσει πολλά επειδή διαβάζω γενικότερα και διάφορες αξιολογήσεις και όλα αυτά, ότι α, εντάξει, ήταν ένα ρομάντζο, ένα μιούζικ, καλά την Άννα, ας πούμε. Εγώ προσπαθώ πάντα, ό,τι και να λένε οι άλλοι, ας πούμε, πάντα να βρίσκω τι προσπάθησε αυτή η ταινία να περάσει και τι να μου δώσει. Γιατί έτσι νιώθω, όπως σας είπα, ότι κάθε φορά μια ταινία προσπαθεί να σου δώσει κάτι. Δεν το κάνει μόνο, ας πούμε, που πάμε στο σινεμά για να περάσουμε καλά ή, ας πούμε, ωραία να πεις, ήταν ωραίο, είχε ωραίο σενάριο, ήταν ωραία, ας πούμε, ήταν όλοι ωραία καλοφτιαγμένοι. Θεωρώ ότι το πάνε για όλους είναι να σου περάσει και ένα μήνυμα. Το συγκεκριμένο, πέρα από το ότι θα έλεγε κάποιος ότι, okay, ήταν ένα ρομάτζο, ξέρω εγώ, ναι, που μας δείχνει μια σχέση, που γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, θα μαλώσουνε, θα κάνουνε, θα χωρίσουνε και δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι προσπαθεί να δείξει, ναι, μεν, μια σχέση δύο ανθρώπων που προσπαθούν τέλος πάντων, δείχνουν την αγάπη τους ο ένας στον άλλον, δείχνουν ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα, δείχνει ότι ο ένας προσπαθεί. Π.χ. η κοπέλα δεν γνωρίζει κάποια πράγματα και δείχνει πως ένας άνθρωπος μπορεί να έρθει στη ζωή σου και στην ουσία να σου δείξει ότι ξέρεις τι, αυτό το πράγμα θα σου αρέσει αλλά τελικά δεν σου άρεσε γιατί ακριβώς ποτέ δεν έκατσες να ασχοληθείς ή ας πούμε να ξεπεράσεις έναν φόβο σου και τότε θα καταλάβεις πόσο πολύ σου αρέσει ή που θα έρθει να σου μάθει τελείως νέα πράγματα. Ή που θα καταλάβεις, όπως γίνεται και σε διάφορες σκηνές στο έργο, όπου καταλαβαίνει η κοπέλα, ας πούμε, το πόσο πολύ τελικά διαφορετικό χαρακτήρα είχε και ότι δεν τέριαζε με τα άτομα που ήτανε και ότι πιο πολύ μόλις γνώρισε αυτό το άτομο κατάλαβε ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο σε ένα τέτοιο στυλ ανθρώπου και ανθρώπων γύρω της. Προφανώς εδώ μία παρένθεση, μεγάλη βασικά, το ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ένα άτομο που θα γνωρίσεις ντε και καλά, αν δεις ότι ταιριάζεις φουλ, σημαίνει ότι απορρίπτεις όλους τους άλλους στη ζωή σου, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχεις φάει λίγο manipulation. Εντάξει, ναι, στην ουσία να νομίζεις ότι επειδή σου αρέσει εκείνο το άτομο, μπορεί μερικές φορές να νομίζεις ότι μόνο με αυτόν ταιριάζεις και ότι όλοι οι άλλοι σιγά σιγά δεν ταιριάζεις και δεν νιώθεις καλά μαζί τους. Αλλά στην ουσία αυτό μπορεί να γίνει επειδή ακριβώς έχει σχέση με ένα άτομο ή δεν ξέρω και εγώ τι. Άρα πάντα θέλει προσοχή και προφανώς σε κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά εμείς επειδή μιλάμε τώρα για τη συγκεκριμένη ταινία, δίνουμε και συγκεκριμένα πράγματα. Okay. Συνεχίζοντας. Λοιπόν, και στην ουσία ένα πράγμα είναι εκείνο που δείχνει. Επόμενο είναι και βασικό το πώς δείχνει ότι μερικές φορές όταν εμπλέκεται η δουλειά σου μαζί με τα ερωτικά σου είναι κάτι πολύ δύσκολο. Προφανώς είναι ανάλογο τον άνθρωπο, αλλά νομίζω δείχνει στην ταινία ότι αυτό που λένε συνήθως ότι ό,τι προβλήματα κι αν έχεις και ό,τι κι αν σου έρθει, άμα αγαπάς και όλα αυτά ξεπερνιούνται, σου δείχνει ότι μερικές φορές δεν γίνεται αυτό. Ιδιαίτερα αν θες να πετύχεις σε κάτι συγκεκριμένο, να κάνεις μια καριέρα ή το οτιδήποτε, δείχνει ότι ίσως δεν μπορέσουν αυτά τα δύο να κολλήσουν μαζί, μια σχέση και μια εργασία, ας πούμε, μια καριέρα που θες να πετύχεις. Και είναι ωραίο που το δείχνει, γιατί πολλές ταινίες είναι που τελικά δείχνει ότι μετά από όλα είμαστε μαζί και όλα αυτά, και δείχνει κάτι το αντίθετο μέσα εισαγωγικά, δείχνει ότι υπάρχει μια προσπάθεια, δηλαδή δεν είναι και από αυτό που ότι τα παρατάνε και λένε δεν βγήκε μωρέ εντάξει, δείχνει ότι προσπαθούν αλλά τα πράγματα δυσκολεύουν στην πορεία. Δείχνει το ότι κάποιος μπορεί να χάσει τον εαυτό του άμα κάνει μια μεγάλη καριέρα ή σιγά σιγά να αρχίζει να χάνει το νόημα και τον εαυτό του σε σχέση με πώς ήταν πριν. Όπως επίσης το ότι μερικές φορές οι άνθρωποι αλλάζουν. Εμείς πιστεύουμε πολλές φορές το ότι γενικότερα έτσι που γνωρίσαμε έναν άνθρωπο έτσι θέλουμε να είναι για πάντα. Δηλαδή, μας έχει μείνει αυτή η ιδέα στο μυαλό και από τη μία είναι και λογικό.
αλλά ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο, με έναν ανθρώπινο όν, το οποίο εξελίσσεται. Και όσο μεγαλώνει και γενικότερα με τις εμπειρίες που έχει και όλα αυτά και αποκτά, εξελίσσεται και αλλάζει αναγκαστικά. Και υπάρχει περίπτωση αυτό να μην μας αρέσει. Αν έχουμε γνωρίσει ένα άτομο πριν 5-6 χρόνια, λογικό είναι να αλλάξει και να έρθουν κάποια άλλα χαρακτηριστικά του που ίσως πρέπει να τα αποδεχτούμε ή να τα συζητήσουμε ή όλα αυτά. Δείχνει το ότι αλλάζουν σαν άνθρωποι και ότι προσπαθούν να ανταπεξέλθουν μεταξύ τους. Δείχνει το πώς ένας άνθρωπος, άμα θέλει, μπορεί πραγματικά να σε στηρίξει και να σου δώσει θάρρος. Εκεί που νομίζεις ότι πόσο βασικά μπορεί να σε επηρεάσει ένας άνθρωπος, θα έλεγα, επειδή ακριβώς του έχεις μεγάλη αγάπη και μεγάλη ίσως εμπιστοσύνη, το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει να κάνεις τα πάντα. Ενώ μπορεί να τα φοβάσεις σε τέρμα ή δεν ξέρω κι εγώ τι, το πόσο μπορεί να σε επηρεάσει και να το κάνεις τελικά, να το προσπαθήσεις και να το θεωρήσεις τελείως ανώφελο ή το οτιδήποτε. Το βασικό μας μήνυμα, πραγματικά, που θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό σε αυτήν την ταινία και με έκανε όντως να συγκινηθώ, είναι το ότι και όταν χωρίζουν δυο ανθρώπων οι δρόμοι, γιατί μια στιγμή χωρίζουν οι δρόμοι τους, γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετική καριέρα και θέλει, δηλαδή δίνει βάση, θα έλεγα ότι ίσως διαχωρίζουν τελικά τη δουλειά με τον έρωτα και τελικά επιλέγουν την καριέρα παρά ας πούμε να κάνουν μια οικογένεια ή κάτι τέτοιο ή okay, αργότερα μπορούν να κάνουν, αλλά τελικά χωρίστηκαν οι δρόμοι τους, δηλαδή δεν βρέθηκαν ίσως, να το πω έτσι, στην κατάλληλη φάση της ζωής τους και στην ουσία έπρεπε να χωριστούν και τελικά δεν ξαναβρέθηκαν ας πούμε, αλλά στην ουσία δείχνει ότι ακόμη και αν κάποια στιγμή έχουν χωριστεί οι δρόμοι σας, το πόσο μπορεί κάποιος αν μάθει κάτι για σένα, αν όντως έχει αγαπήσει, αν όντως έχει εκτιμήσει, ότι μπορεί να επιστρέψει ας πούμε και να σου δώσει την οποιαδήποτε συμβουλή. Για παράδειγμα, μια στιγμή που δείχνει το ότι ακριβώς έρχεται μια μεγάλη οντισιόν που ήθελε να πάει η πρωταγωνίστρια και ήταν χωρισμένη μεταξύ τους οι δύο πρωταγωνιστές και το μαθαίνει τέλος πάντων από ένα τηλεφώνημα ο πρωταγωνιστής και έτσι πηγαίνει και τη βρίσκει και της λέει ότι προφανώς και θα το κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι το όνειρό σου και ήξερα ότι το θες. Και δείχνει το πόσο, δηλαδή, πέρα από το ότι μπορεί να είχαν μαλώσει, μπορεί το οτιδήποτε, τελικά πήγε γιατί ακριβώς ήξερε, αγαπούσε αυτό το άτομο και ήξερε πόσο πολύ το ήθελε και ήθελε να την πείσει ότι θα πας, θα το κάνεις. Και η πλάκα είναι ότι όντως το έκανα με τόσο μεγάλη αγάπη και όλα αυτή η κοπέλα που τελικά πετυχαίνει, περνάει στην ετησιόν και έτσι γίνεται τέλος πάντων μεγάλο αστέρι, να το πω έτσι. Και το μεγάλο μήνυμα είναι προς το τέλος και είναι πολύ συγκινητικό. Προς το τέλος, τέλος, η τελευταία σκηνή στην ουσία που αυτή η κοπέλα, η πρωταγωνίστρια, δείχνει το ότι παντρεύεται, κάνει παιδιά με έναν άλλον άνθρωπο και τυχαίνει τέλος πάντων μετά από χρόνια να βγει με τον άντρα της και να πάνε σε ένα μαγαζί και αυτό το μαγαζί είναι αυτό το μαγαζί που ήθελε να ανοίξει ο πρωταγωνιστής και είναι στην ουσία ένα μπαράκι, βασικά δεν είναι μπαράκι, τζαζ μαγαζί είναι και στην ουσία καταλαβαίνει και η κοπέλα ότι το έκανε αυτό που ήθελε. Το πέτυχε και επειδή ακριβώς μαζί ήταν ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο πιάνο το οποίο έπαιζε και έτσι είχαν γνωριστεί μεταξύ τους αυτοί οι δύο, μπήκε στο μαγαζί αυτή η κοπέλα στην αρχή της ταινίας και έπαιζε αυτό το κομμάτι και της άρεσε πάρα πολύ και στο τέλος παίζεται αυτό το κομμάτι και το πετυχαίνει εκείνη τη στιγμή που το παίζει και τελειώνει και την κοιτάει και στην ουσία αυτή η κοπέλα ήταν να φύγει εκείνη την ώρα με τον άντρα της, απλά κοιταχτήκανε και όταν πάει να φύγει, προφανώς είχαν περάσει τα χρόνια, δεν είχαν ξαναμιλήσει, γυρνάει και τον κοιτάει και στην ουσία τελειώνει με ένα βλέμμα, να το πω έτσι, στο οποίο απλά γυρνάει ας πούμε ο πρωταγωνιστής και της επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο ότι να ξέρεις όλα καλά, δεν υπάρχει θέμα, ότι εγώ σ' αγαπάω, ας πούμε, ό,τι και να γίνει, σε έχω αγαπήσει, σε έχω εκτιμήσει, πραγματικά το ότι ήρθε στη ζωή μου, ας πούμε, με βοήθησε, με έκανε ίσως να καταλάβω κάποια πράγματα. Δηλαδή, ούτε μίσος, ούτε εγωισμός, ούτε το οτιδήποτε. Δείχνει πραγματικά, νομίζω, μια υγιής σχέση. Το πώς, δηλαδή, μπορεί όντως ο άλλος, ίσως, και να την ήθελε, αλλά ακριβώς καταπάτησε τον εγωισμό του, ίσως, ας πούμε, έτσι. Ένα είδος ανιδιοτέλειας, πώς να το πω. Και είπε ότι να ξέρεις όλα καλά. Χαίρομαι για σένα, πραγματικά. Δείχνει αυτό που ίσως όντως είναι η αγάπη, το ότι είναι ανιδιοτελής και ότι χαίρεσαι για τον άλλον, άμα τον αγαπάς όντως. Πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά συγκινήθηκα με το ότι δείχνει μια τέτοια σχέση.
μια τέτοια σχέση αγάπης και δεν ήταν να πεις ότι είναι φιλική και λες προφανώς, ας πούμε, και έγινε αυτό. Ναι, προφανώς και την αγαπάει ο φίλος και χάρηκε και ό,τι και αν έγινε. Ήταν μια σχέση ερωτική που συνήθως δεν γίνεται αυτό. Άρα έδειξε πραγματικά το πόσο, ας πούμε, αγάπη υπήρχε, εμπιστοσύνη και σύνδεση μεταξύ τους. Και ήταν πάρα πολύ όμορφο και δείχνει την εμπιστοσύνη που πρέπει μερικές φορές να έχουμε στους ανθρώπους και το ότι άμα τελειώσει κάπως καλά η σχέση, αλλά ακόμη κι αν δεν τελειώσει καλά, το πόσο πρέπει ίσως να εκτιμάμε κάποιες εμπειρίες που είχαμε, κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν στη ζωή μας, μας έμαθαν κάποια πράγματα και τι να πω, έκλεισε ο κύκλος. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μερικές φορές έρχονται κάποιοι άνθρωποι, στην ουσία κάνουν τον κύκλο τους, ήταν να σου μάθουν κάτι και φεύγουν, είτε μπορεί να ξαναεπιστρέψουν. Αλλά ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία ταινία, ασχέτως άμα είμαι μαζί, cry like a river. Και στο κομμάτι της μουσικής επίσης σε συγκινεί πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο και το πιάνο και τα soundtrack και όλα. Λίγο είμαι στη μιλή, βαρέθηκα λίγο στο musical, παρόλο που μου αρέσει πολύ το musical. Αλλά σαν νόημα πραγματικά αξίζει πάρα πολύ να τη δείτε σαν ταινία. Αυτά λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε. Λοιπόν, εγώ θα το οργανώνω περισσότερο, αλλά τώρα ήθελα κατά κάποιο τρόπο να κάνω την αρχή. Ήθελα να σας δείξω τι σκέφτομαι και πώς σκέφτομαι να το οργανώσω και τι να κάνω και πώς να το διαμορφώσω. Θα ήθελα προφανώς τις ιδέες σας. Απλά όπως σας είπα, ήθελα να κάνω το ξεκίνημα, να ξεκινήσω από κάτι, να σας εξηγήσω τι ιδέα έχω και σιγά σιγά να συνεχίζω. Μπορώ να συνεχίσω προφανώς, σας είπα, και με ταινία και με σειρές. Μπορούμε και ακόμα από παιδικά. Τώρα αυτή ήταν μια ιδέα που είχα πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν ήξερα αν όντως θα πιάσει τόπο, αλλά λέω why not, το δοκιμάζω, το συνεχίζω και το βλέπουμε. Άρα ναι, πραγματικά θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας και να ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα με χαροποιήσει να μου πείτε την ιδέα, είστε εδώ είτε στο Instagram, θα σας το βάλω κάπου εδώ, θα το έχω και κάτω. Άμα θέλετε κάνετε ένα like, ένα subscribe. Και πιο πολύ είμαι ενεργή προς το παρόν στο Instagram, που εκεί θα ανεβάσω και να πω περισσότερες πληροφορίες και για το βίντεο και όλα αυτά και θα κάνω ίσως και ένα poll για να επιλέξετε τι θέλετε για επόμενη φορά. Και ναι, σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να σας αρέσει και να θέλετε να συνεχίσω με αυτή τη σειρά. Bye!